Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Κουζίνα χωρίς σύνορα». Μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Euro Practices σε συνεργασία με το RIC. Κοντά μας σήμερα έχουμε την Αελίτα και την Αρίστη. Γεια σου, Αρίστη. Τι κάνεις? Σε καλά. Και παρουσιάζουμε τη Λετωνία, την κουζίνα και την κουλτούρα. Καλό απόγευμα, Αελίτα μου, και σε σένα. Καλό απόγευμα, Αντριανή μου. Καλό απόγευμα, Χριστό. Καλό απόγευμα σε όλες σας. Ευχαριστούμε και οι τρεις υπέροχες να είστε. Ναι, σήμερα, τι να πω, εντάξει. Αρχίζω από τα μικρά παιδιά μέχρι τα μεγαλύτερα, αλλά δεν υπάρχουν. Και τα παπούτσια τέλεια. Να μας πεις και τις δικές σου εντυπώσεις, Αρίστη μου. Ευχαριτωμένα. Και τι φτιάχνουμε, Αελίτα, σήμερα? Να κάνουμε πατάτο τηγανίτες και ένα γλυκό από αυγό που ονομάζεται νησιά. Και ενδιαφέρον, μάλλον ακούγεται έτσι ωραίο να το πω, αλλά όντως έχει μία ερμηνεία αυτό τη ονομασία στο γλυκό που θα το δούμε στη συνέχεια. Και είναι γλυκό το οποίο φτιάχνεται έτσι στο πιγκεφί, δεν είναι έτσι? Είναι πολύ γρήγορο. Δεν είναι γλυκό το οποίο θέλει φούρνο, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Είναι λίγη φαντασία χρειάζεται και γίνεται κάτι απίθανο, πάρα πολύ ωραίο. Και Αλίτα μου, αυτές οι συνταγές φτιάχνονται συγκεκριμένα σε κάποιες γιορτές ή κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις ή οπότε και να είναι έτσι καθημερινά? Ναι, και καθημερινά μπορούμε να το τρώμε και οπότε θέλουμε δηλαδή. Από ό,τι ξέρω, Αρίστη δεν είναι και πολύ μεγάλη φαν από τις κρέπες που θα κάνουμε τις τηγανίτες. Άρα εμείς θα καθίσουμε και εσείς ξεκινάτε και θα γευτούμε στη συνέχεια. Αλλά αριστούμε να καθίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, με την φίλη Αελίτα εδώ θα φτιάξουμε, όπως είπε και Διαρή προηγουμένως, δύο ωραίες, πιστεύω, συνταγές, διαφορετικές από αυτές που φτιάχνουμε καθημερινό, Αελίτα, γιατί εδώ φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Όμως ήταν καλή ιδέα σου να κάνουμε αυτές τις δύο συνταγές, γιατί είναι εύκολες μεν, κατανοητές και στο κάτω-κάτω είναι κάτι που φτιάχνετε στη χώρα σας, έτσι δεν είναι? Φτιάχνουμε το συχνά και είναι και πολύ εύκολο και γρήγορο. Ναι. Έχετε μάθει να φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα φαγητά? Υπάρχουν και φαγητά τα οποία θέλουν χρόνο αρκετό? Υπάρχουν και που είναι και λίγο περίπλοκα και θέλουν αρκετό χρόνο. Εσύ μαγειρεύεις τα παραδοσιακά φαγητά της χώρας σου? Συνήθως όχι, γιατί προσπαθώ να τρώω υγιεινά και αποφεύγω τα τηγανιτά. Έχει αρκετά τηγανιτά, κατά κύριο λόγο? Υπάρχουν, ναι, σαν τις τηγανίτες, ναι. Τα τρώνε συχνά στη Λετωνία. Και αρκετά λείπει, φαντάζομαι, λόγω του κλίματος. Ναι, επειδή τρώνε συχνά το χοιρινό κρέας και ακόμα τρώνε και το λίπος που βγαίνει από το κρέας. Ναι, ναι. Και το βάζουν ακόμα πάνω στο ψωμί σαν βούτυρο. Εμείς το βάζαμε πριν λίγα χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά. Και εμείς το κάναμε αυτό. Όμως, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία είναι και νόστιμα φυσικά. Αλλά εντάξει, όταν ζούμε σε άλλον κλίμα, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια για τις συνήθειες του φαγητού στη Λετωνία. Γιατί αν τη ρωτήσω τώρα, όταν αρχίσω να ρωτήσω την Αελίτα τώρα τι τρώει και δεν τρώει, μας είπε ένα περίπου, αλλά θα το πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τηγανίτες. Mm-hmm. Αυτές οι τηγανίτες τις έχω δει και σε κάποιες άλλες γειτονικές χώρες. Mm. Δεν το ξέρεις αυτό? Εντάξει, δεν γνωρίζω πολύ τις... Αλλά εσείς το φτιάχνατε? Ναι, στη Λετωνία είναι πολύ συχνά τρώνε και στα εστιατόρια, ναι. Και στο σπίτι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο? Ναι, όχι οι γνωστές τηγανίτες με το απλό αλεύρι και τελείωσε, είναι με πατάτα εδώ? Όχι, κάνουν και γνωστές, απλές τηγανίτες μόνο με αλεύρι, mm-hmm. Αλλά ήθελα και κάτι να δείξω που είναι λίγο διαφορετικό. Καλά που κάνεις, δεν βέβαια. Γνωρίζουν αυτό στην θέλουμε, Κύπρο. Διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα φτιάξουμε πατατοτηγανίτες, να το πω έτσι. Ναι. Και μπορούν να φαγωθούν και αλμυρές και γλυκές. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτές τις πατατοτηγανίτες. Και είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιαστείτε από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε περίπου 1 κιλό πατάτες, 1 ποτήρι περίπου γάλα, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, και ίσως, θα μας το πει η Αλίτα μετά, 1 κουταλιά της σούπας νησαστό αλάτι και φυτικό λάδι απλά για το ψήσιμο. Έτσι, το πώς θα το σερβίρουμε και όλα αυτά θα το πούμε στη συνέχεια. Ναι, αυτό μετά. Λοιπόν, από πού αρχίζουμε? Τις πάτες μας τις καθαρίσαμε. Ναι. Τώρα μην φαντάζομαι για να γίνουν
τηγανίτες, κρέπες, να το πω έτσι, πρέπει να τις στρίψουμε. Να τις στρίψουμε. Λοιπόν, να τρίψω εγώ, εγώ. Όμως να πω ότι όχι στο ψηλό, σε αυτό να τρίψουμε. Α, μπράβο, να το διευκρινίσουμε, γιατί η προηγούμενη συνταγή που έχω δει από άλλη χώρα το έτριψε από το πολύ λεπτό, αυτό εδώ. Και χωρίσαμε το ζουμί από την πατάτα. Ναι. Και εδώ έτσι θα κάνω, φαντάζομαι. Ναι, ωραία. Έτσι και να είναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ, στο χοντρό μέρος, στο πιο λεπτό μέρος μεν, αλλά βγάζει μικρές κλωστές. Ναι, έτσι. Λοιπόν, λέμε ένα κιλό πατάτες. Ένα κιλό πατάτα, εντάξει, είναι για αρκετή ποσότητα, φανταζομαι. Ναι, θα κάνουμε όσες έχουμε. Ναι, επειδή δεν βάζουμε πολύ αλεύρι και είναι από το... Από την πατάτα να είναι πιο πολύ την τηγανίτα. Α, μάλιστα. Άρα μόνο και μόνο που έχει άμυλο είναι αρκετό για να δέσει το ζουμί το οποίο θα έχει μέσα. Ναι, ωραία. Πώς. Άρα το κάνουμε αυτό. Εύκολα μεν, μέχρι στιγμής. Παροκευτέδες δεν θα φτιάξουμε. Θα κάνουμε, είπαμε, τηγανίτες. Στο σπίτι δεν το φτιάχνεις αυτό, έτσι δεν είναι? Ισπανία. Πολύ Ισπανία. Μόνο για να εντυπωσιάσω ξένους φίλους μου. Πράβο. Κάτι διαφορετικό. Μπράβο, σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο και καλό κάνεις. Ναι, βέβαια. Αλίμονο. Γιατί εκεί που πρέπει να εντυπωσιάσουμε δεν σκεφτόμαστε πόσα θα φάμε και τι θα φάμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο? Είμαι σχεδόν 11 χρόνια στην Κύπρο. Α, μπράβο. Γιατί έχει κι άλλος που είναι και 15 και 20 χρόνια και δεν έχω μάθει τόσο καλά τα ελληνικά, εσύ. Εγώ πήγαινα και σχολείο στα μαθήματα ελληνικής. Δυσκολεύτηκες? Που αρχή ίσως, αλλά σιγά σιγά πήγαινε. Καλύτερα, αιμάτατα. Και ειδικά όταν μιλάς κιόλας με ανθρώπους που μιλούν τη γλώσσα, τελείωσε. Είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, επειδή ζούσα στην οικογένεια Κυπριακή, ναι, αιμάτατο, πιο εύκολα. Και γύρω ο κόσμος και οι φίλοι μιλούσαν ελληνικά, τα αιμάτανα. Και τώρα με την Αρίστη μιλάτε και ελληνικά στο σπίτι. Η Αρίστη μιλά και λίγα καταλαβαίνει από ό,τι ξέρω λίγα ελληνικά, αλλά δεν τα μιλά όμως. Μεγαλώνοντας θα μιλάς δύο και τρεις γλώσσες. Θα μάθει σιγά σιγά. Θα μάθει. Ρίτα, νομίζω είναι αρκετό, έτσι δεν είναι? Ναι. Για την ώρα, έτσι. Για την ώρα μας φτάνει. Λοιπόν, και μιας και είμαι και εγώ με το γάντι, μου είπες ότι θα το στύψουμε λίγο, έτσι στο πλάι, για να φύγει, να χωρίσει το υγρό. Το χυμό, δηλαδή, από την πατάτα, να το βγάζουμε. Το στείλουμε αρκετά, δηλαδή. Ναι, αρκετά για να είναι, αρκετά στεχνό η πατάτα να είναι. Ένα λεπτουδάκι να δεις, νομίζω να το μεταφέρουμε εδώ δίπλα, για να μπορέσουμε να το στύψουμε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Αρκετά στεγνό. Για να δούμε τι θα γίνει το αρκετά στεγνό, γιατί διερωτούμε αν το υγρό αυτό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Για να δούμε. Επειδή να είναι τηγανίτα, θέλουμε να είναι αρκετά στεγνό και δεν θέλουμε το υγρό. Ωραία. Μάλιστα. Άρα, ακόμα μια μικρή προσπάθεια. Και μπορούμε και να ξεκινήσουμε να βράσουμε γάλα, γιατί να χρειαστούμε βραστή. Α, βραστό γάλα. Ναι, βραστό γάλα για τις τηγανίτες. Και να εξηγήσουμε γιατί βραστό γάλα. Ναι, είναι για το λόγο για να μην μαυρίσει την πατάτα, για να μείνει λευκή. Ωραία. Το χρώμα. Άρα, λευκό για να έχει. Να το ανάψουμε και αυτό. Θα πρέπει να ζεσταθεί καλά το γάλα. Ναι, να είναι πολύ ζεστό, όμως να προσέχετε να μην ξεφεύγει το γάλα έξω από το. Ναι, σωστό. Άρα, εκείνο που χρειάζεται εδώ είναι ότι από τη στιγμή που θα ζεσταθεί το γάλα, θα το ρίξουμε εδώ. Ναι. Στην και μετά σιγά σιγά τα υπόλοιπα υλικά. Ναι. Εντάξει, που δεν είναι πολλά, εντάξει, ωραία. Εν τω μεταξύ, να το ζεστάνω και το τηγάνι. Αυτό είναι έτοιμο, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορούμε και να ίδια ώρα να ζεστάνουμε και το τηγάνι. Ωραία. Άρα είναι όλα στη φωτιά. Άρα εκείνο που χρειάζεται, εκτός από το γάλα μας, είπαμε είναι αλεύρι. Ναι. Λίγο αλάτι, μου έχεις πει, έτσι δεν είναι? Να το εδώ. Και αν χρειαστεί, νησαστό. Ναι, ή το χρησιμοποιούμε από το χυμό που βγάζουμε από την πατάτα, που βλέπετε που κάτω, έχει ήδη ξεκινήσει να κάθεται κάτω το νησιαστό. Εκείνο χρησιμοποιείς. Ναι, το πιο φυσικό βέβαια, αν δεν είναι πιο ωραίο. Ή αν θέλετε, όπως θέλετε, μπορείτε να και το αυτό που αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Ωραία.
Άρα, περιμένουμε έτσι ένα ζεστάμα. Και μου έχεις πει ότι δεν είναι αρκετά υγρό, μάλλον είναι περισσότερο έτσι λίγο πιο στεγνό το μείγμα. Ναι. Αυτό είναι καθαρά τηγανίτα, σαν ζύμη, ναι, με λίγα λόγια. Και εδώ φυσικά έχουμε φέρει και άλλα πράγματα δίπλα. Μου λέει η Αλέτα ότι αυτό το πράγμα το σερβίρεται με μπέικονίδα, δηλαδή αν θες να το φας σαν αλμυρό. Ναι, και γλυκό. Αλλά και γλυκό με μαρμελάδα, ναι, ακόμα με γιαούρτι. Ναι, το μπέικον όμως είναι λίγο τιανιτό, γιατί το τιάνι έχει βράσει. Και το σερβίρεις κανονικά, σαν να είναι ένα, για μένα όπως το αντιλαμβάνομαι, ένας παραδοκευτές, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Έτσι. Ναι, έτσι ναι. Έχετε αρκετές πατάτες στη Λετωνία δηλαδή και σερβίρετε... Ναι, το κύριο πιάτο δηλαδή... Πιο συχνά δηλαδή πατάτες τρώνε. Πατάτες τιανιτές, χογλαστές και σαν πατάτα. Πολύ διάφορους τρόπους. Ναι. Ναι, αυτό γίνεται. Ωραία. Για να δούμε. Να ζεσταθεί το γαλατάκι μας. Το γάλα δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ολόπαχο ή όχι. Όχι, δεν έχει σημασία. Ό,τι να είναι. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί εκείνο το μείγμα με το σωστό. Ναι, το για να, είναι, να μένει το άσπρο χρώμα. Παραμένει. Ωραία. Σχεδόν είναι έτοιμο. Γιατί ζεσταίνεται πάρα πολύ εύκολα. Άρα θα ρίξουμε πρώτα το γάλα και μετά σιγά σιγά το αλεύρι, ας πούμε. Εσύ θα το υπολογίσεις ή όσο λέει η συνταγή τόσο αυτό βάζεις μέσα. Αυτό δηλαδή πόσο, στην συνταγή περίπου 2 κουταλιές αλεύρι να θέλουμε για το για να ποσότητα. Δέσει λίγο το μείγμα. Ναι. Ωραία. Και εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή, μέχρι που ακόμα το γάλα να ετοιμαστεί, να ετοιμάσω και τον ίσιαστέ, να φύγει το χυμό που πάνω. Άρα να αποφύγουμε το χυμό και όλα αυτά και μετά θα πάρει εκείνη την... ό,τι έχει καθίσει κάτω στη μπάτο, στη βάση του... Αυτό, εδώ δηλαδή, του μπολ μας, μάλιστα. Έχει μείνει καθαρό, φαίνεται. Ναι. Άρα, στη συνταγή, όπως είδατε, δεν θα χρησιμοποιήσετε νησιαστό από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε το, να πω, το κατακάθιασμα του υγρού που βγάλαμε από τις πατάτες, το αμύλο βασικά. Ναι. Να, το ζεστάθηκε, έτσι. Ναι, τώρα. Λοιπόν, το ρίχνουμε όλο. Ρίχνουμε όλο, ναι, από πάνω. Έτσι, Ναι. Το ρίξα όλο. Ωραία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, λέει η Αλίτα, ότι κρατάμε την πατάτα μας άσπρη και δεν μαυρίζει. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Και βλέπει δεν τα ανακατεύει, απλά έτσι προσπαθεί να το φουσκώσει μέσα. Ναι. Τώρα που το έχει, δηλαδή το χογλαστό έχει ήδη να έκανε την δουλειά. Βέβαια. Δηλαδή έγινε το άσπρο χρώμα. Και να σου πω και θα κρύωσε κιόλας γιατί η πατάτα ήδη ήταν κρύα. Ναι. Με το να πέσει μέσα το ζεστό γάλα, εκείνο είναι κρύο, νομίζω κρύωσε. Ναι, δεν ζεστάθηκε, έτσι. Κρύωσε. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Και τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε και τα άλλα υλικά. Ωραία. Μέσα. Φαντάζομαι πρώτα θα ρίξουν το αλάτι. Ναι, εντάξει. Ό,τι και να βάλουμε, πες μου, αλλά εντάξει. Δεν έχει σημασία τη σειρά, σημασία. Αλλά εντάξει. Τώρα το θέμα του αλατιού, εμείς το υπολογίζουμε. Και το αλεύρι, το οποίο μου έχεις πει για 2 κουταλιές τώρα, τη σου πας. Ναι. Έτσι, ας πούμε. Εντάξει, γεμάτες δηλαδή. Γεμάτη. Ναι, αρκετά. Μία. Και 2. Και μία. Ναι. Δεύτερη. Έτσι εδώ, το βάλουμε λίγο εδώ. Και το ωραία. Και βάζεις και το άμυλο τώρα. Ναι, και αυτό. Που είπαμε. Φυσική πατάτα. Μπράβο, βλέπετε ότι είναι τόσο πυκνό. Που είναι περίπου, δηλαδή, μία κουταλιά. Μάλιστα. Άρα, στην ουσία, αποφεύγουμε το υγρό στοιχείο μέσα και κρατάμε τα υπόλοιπα υλικά και μια χαρά έχουν αναμειχθεί. Εύκολο. Εύκολο. Και πολύ απλό μπορώ να πω, έτσι. Ναι, είναι πολύ απλό. Ωραία. Τώρα, να ψήσουμε κανένα δυο έτσι για αρχή να δούμε τι γίνεται. Ναι. Να ψήσουμε. Να ρίξουμε και το λάδι. Να ρίξουμε λάδι. Λάδι πόσο βάζεις περίπου. Γιατί μου είπες ότι δεν είναι... Αρκετό πρέπει να έχει. Αρκετό. Όταν εννοείς αρκετό, εγώ βάζω και μου λες να σταματήσω. Εντάξει, φτάνει. Ωραία. Λοιπόν, το βάζουμε στη φωτιά. Σίγουρα να μην καίει όμως, Ναι, γιατί μπορεί να γίνει έξω και απλά να καίουμε. Ναι. Δέρμα μας, δηλαδή. Και εκτός αυτού να καεί και η τηγανίτα μας, η οποία δεν θέλουμε να είναι τόσο
καμένη. Ναι, θα είναι... να είναι ροδοκόκκινη. Ναι. Λοιπόν, θες να ρίξουμε ένα μικρό κομματάκι να δούμε πόσο έχει ζεσταθεί το λαδί. Ναι. Έτσι εδώ. Να το. Τι λες. Είναι εντάξει. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Θα ρίξεις. Να ρίξεις, εσύ που ξέρεις. Αφού τις έχεις ξανακάνει, λες. Όταν ήσουν μικρή, το φτιάχνετε αυτό στο σπίτι. Ναι, βέβαια. Μαμά, γιαγιά. Ναι, και διανυτές και κανονικές, και που καρότο, και που αναρί, και που... Ένα λεπτό. Πολλές διανύτες, διάφορες. Καρότο είπες. Ναι, και καρότο. Δηλαδή, βάζεις μέσα και καρότο ή μόνο καρότο. Και καρότο. Όπως μοιάζει η ζύμη, όπως πατάτα. Ναι. Και στην θέση της πατάτας, καρότο. Καρότο. Δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Ωραία. Στο τιάνι μας σύνονται περίπου 3 ή 4 διανύτες. Εντάξει. Αφήνουμε 3 προς το παρόν. Και αυτό το πράγμα, επειδή έχει μέσα τα συστατικά εκείνα που δένουν, κρατάει μέσα, ειδικά το άμυλο, το αλεύρι και το άμυλο της πάντας που έχουμε αφαιρέσει, που έχουμε προσθέσει μάλλον μέσα, κρατάνε την πατάτα. Τώρα φαντάζομαι, Αλίτα, θέλεις μία μικρή σπάτουλα ίσως. Ναι, χρειαστώ. Έτσι, για να το αναποδογυρίσεις, φαντάζομαι, ναι. Βλέπεις, θέλει ακόμη ή... Ναι, να περιμένουμε λίγο για να κοκκινήσει από κάτω, για να μην σπάσει η τιανίτα, την ώρα που να την γυρίσουμε. Αυτή που βάλεις τελευταία θέλει οπωσδήποτε αρκετό, γιατί κολλάει και εύκολα. Ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Τι τιανίτα θα φάμε σήμερα. Ωραία. Δεν υπάρχει, μιας και τρώγεται αυτά τα πράγματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που κάνετε στη Λετωνία με κάτι ιδιαίτερο, κάτι... Ας πούμε, εσύ όταν θα πας, ρε παιδί μου, στη χώρα σου, στο σπίτι σου, τι είναι αυτό που περιμένεις να φας? Δεν μας ενδιαφέρει τα υπόλοιπα. Εγώ συνήθως δηλαδή τρώω τις σούπες, μου αρέσουν, σούπες. Ναι, τις παραδοσιακές σούπες της Λετωνίας. Χειμώνα, καλοκαίρι. Ναι, και χειμώνα και καλοκαίρι, ακριβώς. Και ακόμα και τα ζυμαρικά και τρώνε και σαλάτες, όμως σαλάτα έχει μαϊονέζα συνήθως, ναι. δεν μοιάζει σαν κυπριακή σαλάτα. Άρα στην Κύπρο προσέχεις τι τρως και όταν πας στη Λετωνία τρως κανονικά και έρχεσαι πίσω. Τρώω όλα και παχαίνω. Ωραία. Τι λες? Το ροδοκοκκίνισμα είναι καλό? Ναι, έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Πες μου, το βγάζετε σε απορροφητικό χαρτί ή κατευθείαν στο πιάτο? Συνήθως δηλαδή απευθείας στο πιάτο. Για να το σερβίρουμε κιόλας. Ναι. Ωραία. Να φέρω και ένα πιάτο εδώ κοντά μας. Δεν το προσέχουν πολύ την διατροφή, αφού έτσι κι αλλιώς είναι παχυντική. Ναι, άρα γιατί τι θα φέρεις το λάδι. Θα φέρεις μια σταγόνα, δεν κάνει. Ωραία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, αφού τα βγάλουμε, σερβίρονται αμέσως. Τρώγονται ζεστά ή κρύα ή και τα δύο μας. Ζεστά, συνήθως ζεστά, ναι. Κρύα δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι, χάνει τη γεύση. Ναι. Χάνει τη γεύση ποτέ είναι κρύα. Ενώ όταν είναι ζεστό, είναι και αφράτο, είναι ωραίο, τρώγεται και αλμυρό και γλυκό. Εντάξει, μπορεί να γίνει. Έλεγε και Αρίση πριν λίγο, τρώει μόνο με νουτέλα της. Τις τηγανίτες της, δεν τις τρώει με οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να φαγωθεί με σοκολάτα αυτό? Όχι, γιατί είναι λόγω συγκεκριμένη. Άρα μένει μόνο για savory. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό θα το έτρωα και εγώ, ας πούμε, αλμυρό, να το πω έτσι. Το πολύ πολύ με γιαούρτι. Δεν ξέρω αν στο μυαλό μου, επειδή υπάρχει πατάτα, αν έτρωγα και με μαρμελάδα ή οτιδήποτε άλλο γλυκό. Δεν ξέρω. Στη Λετωνία συνήθως τη μαρμελάδα τρώνε συχνά και συναντεύονται με πολλά φαγητά. Και το καλοκαίρι μαζεύουν τα μούρα και κάνουν για χειμώνα δηλαδή να περάσουν. Εντάξει, είναι και πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό φυσικά και με κρέατα αυτά. Τα μούρα. Ναι, αλλά συνήθως δεν το κάνουν στη Λετωνία. Λοιπόν, τι λες? Εντάξει. Εσύ θα μου πεις. Εγώ, αν το έκανα, λέω είναι εντάξει. Ακόμα μισό λεπτό να αφήσουμε από αυτή την πλευρά και θα είναι έτοιμη, όπως πρέπει. Μάλιστα. Αλήθεια μου, ποια άλλα πιάτα έτσι θα λέγες χαρακτηρίζουν τη Λετωνία? Υπάρχουν άλλα πιάτα εκτός από πατάτα τηγανίτες που χαρακτηρίζουν την κουζίνα της Λετωνίας ή υλικά συγκεκριμένα? Είναι πολύ, θα έλεγα, πολύ διαφορετική από την Κύπρο. Και
το πιο παραδοσιακό φαγητό που το έλεγα είναι τα γκρίζα, μπιζελιά με μπέικον. Και υπάρχουν και πολλά φαγητά από δημητριακά και από πατάτες, καρότα, κρεμμύδια βέβαια. Και τα λαχανικά που καθένας μεγαλώνει στον χωράφι του. Και που τα ζώα που έχουν συνήθως τρώνε το χοιρινό κρέας και κοτόπουλο. Όμως έχω γλαστό κρέας, δεν το τρώνε σαν σουβλά. Ναι, εντάξει, μπορεί και σαν σουβλάκι που μοιάζει με κυπριακό, που είναι το σασλίκ. Αλλά είναι μαριναρισμένο και δηλαδή έχω γλαστό κρέας τρώνε και το κοτόπουλο και το χοιρινό. Και μαγειρεύεις σπίτι πιάτα από Λετωνία και από Κύπρο ή δεν έχεις δοκιμάσει να μαγειρέψεις κάποιον πιάτο κυπριακό? Εγώ συνήθως τρώω κυπριακά. Μπράβο. Και μου αρέσει. Τι πιάτο σου αρέσει περισσότερο? Μου αρέσουν και τα όσπρια, σαν το... Και εμένα τα όσπρια. Και σένα τα όσπρια. Ναι, τα όσπρια και τα σαλάτες. Πολλά ωραία κυπριακή κουζίνα μου αρέσει. Απλά έτσι, Ελίτα, θα το βάζα, λέω, πάνω από την πατάτα, έτσι απλά. Ναι, ή πάνω ή μπορούμε και δίπλα να βάλουμε ακόμα και... Το ίδιο και η μαρμελάδα μας. Ναι. Λέω τώρα, ξεχωριστά μένα, αλλά ναι, ο καθένας μπορεί να το βάλει όπως θέλει. Κάποιος ιδιότροπος μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα ένα μικρό κουπάκι και να βάλουμε μέσα. Δηλαδή αυτό και γίνεται. Ακόμα. Ναι, που θα το βάζει ξεχωριστά. Αλλά θα το φάει κάποιος έτσι πιο απλά. Ναι. Έτσι. Ναι, λοιπόν, έτσι είναι, θα κάνουμε και τις υπόλοιπες φυσικά. Εγώ απλά θα ρίξω για ένα φιλοδιός μου έτσι για να αλλάξει και λίγο. Όψη. Εδώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Εμφάνιση. Έχουμε μείγμα, θα κάνουμε κι άλλο. Γι' αυτό να πάμε να δούμε ακόμα μια φορά τη συνταγή. Πάμε. Για να είμαστε σίγουροι. Και μετά να δούμε και ένα μικρό φιλμάκι της χώρας. Ωραία. Ταξιοθέατα. Ωραία. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, στη δεύτερη μας συνταγή από τη Λετωνία, βλέπουμε τις τηγανίτες έτοιμες και ξεκινούμε και το δεύτερο. Μάλιστα. Μου. Και είπαμε ότι είναι γλυκό, θα το λέγα, δεν θα το λέγα γλυκό το συγκεκριμένο που φτιάξαμε πριν,
Αλλά εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο γλυκό. Ναι, όπως κατά ένα στο τέλειο. Αν το τέλειο αλμυρό ή μπορεί και γλυκό. Σωστό, αλλά είναι φαγητό περισσότερο γιατί είναι η πατάτα και είναι χορταστικό μέσα. Ναι, είναι πολύ χορταστική και δεν μπορείς απλά να τρώει την ίδια στιγμή πολλά. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Άρα θα το φας, δεν είναι κάτι που θα το φας με τον καφέ σου, ας πούμε. Θα το φας γιατί πεινάς και θέλεις να φας κάτι διαφορετικό. Ναι, και που φτιάχνετε γρήγορα και αν θα για την πείνα να, να φύγει. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι θα πεινάσετε τόσο πολύ και θα το κάνετε αυτό, αλλά το γλυκό αυτό μπορεί κάποια στιγμή και εγώ θα πω και πάλι τα δικά μου ότι η ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ, απλό, πολύ απλό και θα πω και της Αελίντας όταν θα το κάνει στο σπίτι της, αν θέλει να κάνει κάτι το οποίο έχω και εγώ στο μυαλό μου. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε να δούμε πρώτα όμως τα υλικά για το γλυκό νησιά. 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 Και είναι καθαρά και ελληνικό μάλιστα νησιά και θα το δείτε γιατί εννοούμε νησιά. Τι εννοείται, πώς θα το δούμε τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τα υλικά. Βλέπετε τα υλικά, είναι πάρα πολλά. Θα χρειαστούμε 4 ολόκληρα αυγά, χωρισμένα αυτά. 600 ml περίπου γύρω στα 3 φλιτζάνια γάλα, 50 γραμμάρια ζάχαρη και βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε. Ναι, και είναι για 4 μερίδες, δηλαδή αυτή τη συνταγή. Γι' αυτό εμείς θα κάνουμε 2. Εμείς θα κάνουμε 2 μερίδες μόνο. Η διαδικασία είναι η ίδια. Είτε 4, είτε 14. Ναι. Είναι ποσότητα. Είναι ποσότητα, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή εμείς χορταίνουμε εδώ μόνο με τα μάτια, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να κάνουμε και μεγάλες ποσότητες. Είπαμε χωρισμένα αυγά. Ναι. Ασπράδι, κροκάδι. Το ασπράδι θα το κάνουμε μαρέγκα. Mm-hmm. Σωστό. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Έτσι το λέτε κι εσείς, μαρέγκα. Όχι. Πώς το λέτε. Αυγό με ζάχαρη είναι απλά. Αυγό με ζάχαρη. Δεν έχει συγκεκριμένο όνομα. Εντάξει. Λοιπόν, χωρίζουμε τον κρόκο από το ασπράδι. Το κρόκο το βάζουμε σε ένα άλλο δοχείο τέλος πάντων και ο λόγος είναι γιατί θα το χρειαστούμε αργότερα. Προσοχή μέσα στο ασπράδι να μην σας πέσει οτιδήποτε και ειδικά ακόμα και κρόκος του αυγού γιατί μετά δεν θα γίνει ωραία δεν μπορεί φουσκωτό. Να χτυπήσει μόνο, μάλιστα. Δεν είναι αφράτο. Ωραία. Τώρα. Λέω στην Αελίνα προηγουμένως ότι μέσα στο ασπράδι συνήθως βάζω και λίγο αλάτι εγώ, απλά για να φουσκώσει λίγο. Βοηθάει μάλλον να φουσκώσει πιο πολύ. Εντάξει, εγώ δεν το ήξερα, στη Λετωνία δεν το χρησιμοποιούν πάντως. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, απλά το φουσκώνει πιο καλά. Τη ζάχαρη πότε τη ρίχνουμε μέσα. Από αρχή ήδη. Το βάζω από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, περίπου, να βάλουμε εδώ ένα κουτάλι όμως. Βλέπετε ότι η Αελίτα πόσο τα φτιάχνει το γλυκό, ε. Λοιπόν. Καθοδηγεί, καθοδηγεί. Με καθοδηγεί πάντως. Εντάξει, εγώ σπίτι δηλαδή δεν φτιάχνω πολύ συχνά. Δηλαδή. Έχει πολλά χρόνια να κάνω αυτό και το γλυκό. Έριξα μια κουταλιά. Να τέλω με αρκετό πάντως. Δύο. Πόσο γράψαμε. Στα 50 γραμμάρια. 50 γραμμάρια. Εντάξει, θέλουμε κι άλλο. Ναι, ακόμα. 3, 4. Είναι αρκετό μάντος, ε. Εντάξει, αν είναι περίπου 50 γραμμάρια. Θέλεις να κρατηθεί αυτό, να λέω. Είναι σφιχτό, ναι, το ίσως, ασπράδι. Ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο από τη συνταγή εκεί για 4 αυγά όμως. Το ξέρω, είναι για να κρατηθεί. Ναι. Λοιπόν, και εδώ τώρα θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί να γίνουν μπαρέκα. Επειδή είναι λίγη ποσότητα και λίγο, το χτυπάμε σε αυτό το δοχείο. Θέλεις να βάλεις το γάλα εκεί να ζεσταίνεται. Ωραία. Ναι, το γάλα μας είναι εδώ, Ελίτα. Για να δούμε τι θα πετύχουμε με αυτό το περίεργο από τη μία, εύκολο γλυκό από την άλλη. Πάντως θα έδινα κι άλλη γεύση μέσα στο γλυκό αυτό, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή μπορεί να έβαζα έτσι για να σπάσει μυρωδιά, εκτός από την βανίλια που θα ρίξουμε μέσα. Μπορεί να είναι έτσι λίγο ξύσμα λεμονιού ή ξύσμα από φωταλιού. Ή μέσα, όταν τελειώσει και θα το σερβίρω, μπορεί να βάζει κομμάτια από φράουλα μέσα. Είναι θέμα του γούστου. Ναι, ακόμα και μπανάνας. Παρόλο που θα είναι ζεστό, και μπανάνα ταιριάζει. Έχει ωραία γεύση μπανάνας. Και σπάει και τη μυρωδιά του αυγού που θα έχει μέσα. Συνήθως στη Λετωνία το σκέτο. Σκέτο, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό.
θέλεις βοήθεια εκεί, ε. Ναι. Θα επιλέξει αυτό που θα κάνουμε, να το κρατάς εκεί, μπράβο. Mm-hmm. Ένα λεπτουδάκι, πριν το κάνουμε εδώ, έτσι. Το πατάμε εκεί. Mm-hmm. Βλέπεις, είναι όλα τόσο εύκολα. Και μετά αυξάνουμε τη θερμοκρασία. Ναι, να θέλουμε αρκετό ζεστό το γάλα. Αρκετά ζεστό, ναι. Ναι. Γιατί θα δουν οι φίλοι μας σε λίγο. Εν τω μεταξύ γάλα είναι αρκετό μέσα, ε. Και σου λέει αρκετό γιατί όσο δεν το θα ρίξουν μέσα τους κρόκους των αυγών, mm-hmm. θα είναι αρκετό το γάλα. Πρέπει να αφαιρέσουμε λίγο. Γιατί δεν βάλαμε τέσσερα αυγά, βάλαμε μόνο δύο. Δεν πειράζει. Ναι. Μπορούμε και στο τέλος δεν χρησιμοποιούμε όλη την σάλτσα, δηλαδή το γάλα. Mm-hmm. Μπορούμε το μισό. Η ουσία είναι όμως ότι θα πήξει λίγο. Ναι, θα... ίσως, ναι, ίσως. Το πρόβλημα. Πρέπει να πήξει. Πρέπει να είναι λίγο πήκτο, όχι πολύ σκληρό, ναι. Δηλαδή να γίνει, να μην γίνει πολύ. Παχύρευση το μέλλον. Οκ. Εμείς εδώ πέρα περνάμε με την Αρίστη, μου κρατά καλή παρέα. Ναι. Θα αφήνω εσάς να μαγειρέψετε, εμείς θα δοκιμάσουμε. Και εδώ μπορώ να ρίξουμε και το υπόλοιπο. Ζάχαρη μέσα για το κρόκο. Μπράβο. Άρα μέσα στο κρόκο του αυγού ρίχνουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη. Για να γίνει και αρκετά γλυκή η σάλτσα αυτή, ναι. Με το γάλα, mm-hmm. πρέπει να χρειαστούμε και το ζάχαρη. Και δηλαδή χτυπούμε και την βανίλια, δηλαδή, την ακόμα. Βανίλια μέσα, ναι. Και το ζάχαρη με την βανίλια, mm-hmm. να ρίξουμε μέσα για το στρόκο. Θέλεις ένα σύρμα ή με το κουτάλι? Όχι, με το κουτάλι, γιατί δεν το θέλουμε πολύ λιωμένο, έτσι και να λιώσει μέσα το ζεστό γάλα. Mm-hmm. Να μας φύγει. Άρα, αυτό το λίγμα τώρα που θα κάνεις, μετά όταν θα τελειώσουμε τη μαρέγκα μας, θα το ρίξεις μέσα στο γάλα, το ζεστό. Ναι. Ωραία. Για να δούμε τι γλυκό θα φάμε σήμερα. Σχεδόν είναι έτοιμη η μαρέγκα μας, Ανίτα. Και η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Για να δούμε. Έχει σφίξει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό θα το διαπιστώσουμε, Ανίτα, φαντάζομαι, όταν... Ναι, για να μην πέφτει έξω. Από τη στιγμή που δεν πέφτει, σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Τώρα, άρα, τα τρία μας στάδια είναι έτοιμα. Γάλα ζεστό, μαρέγκα... Ναι, και το αυγό, το κροκάδι με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Ναι, ακριβώς. Άρα, θέλουμε τώρα ένα κουτάλι. Το γάλα πρέπει να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Ναι. Γιατί θα πρέπει να ψήσουμε την μαρέγκα. Ορίστε, για να δούμε τι θα κάνεις. Πρέπει να ρίχνουμε αρκετό, δηλαδή κάθε φορά που βάλουμε, να είναι σαν αρκετό κομματάκι το... Μάλιστα, δηλαδή μια μεγάλη κουταλιά μαρέγκας μέσα στο ζεστό γάλα. Και τώρα, παιδιά, θα σχηματίσουμε τα νησιά, αυτά που σας είπα προηγουμένως, έτσι, ναι. Προς το παρόν. Μετά όταν θα τα σερβίρουμε θα δείτε ακόμα. Να βάλουμε τρία προς παρόν. Ό,τι θέλεις. Εντάξει, τρία για να μας φτάσει στο πιάτο σερβιρίσματος και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Εντάξει. Ναι. Άρα, αυτό τώρα, εντάξει, ελέγχουμε πάντα την θερμοκρασία, γιατί πρέπει να ψηθεί τώρα το αυγό μέσα, γι' αυτό αυξάνω θερμοκρασία, διότι το κατέβασα λίγο για τον λόγο του ότι ήταν αρκετά ζεστό και ετοιμαζόταν να βγει έξω. Ναι, τώρα, το πρέπει αυτό, να προσέχουμε. Ναι, μου είχες πει προηγουμένως ότι όταν ζεσταθεί θα πρέπει να το αφήσουμε να ψηθεί, αλλά πρέπει να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Ναι, και από τις δύο πλευρές και για 3 μέχρι 5 λεπτά αυτό πρέπει να γίνει. Ωραία. Και πρέπει να το αναποδογυρίσουμε από την άλλη με ένα κουτάλι, ας πούμε. Ναι, με ένα κουτάλι. Mm-hmm. Και θα πάρει έτσι μια αφράτη. Βλέπεις ότι φουσκώνει. Mm-hmm. Το κατεβάζω λίγο από τη φωτιά, διότι μετά θα πάνε όλα. Για να μην μας φύγει. Και η μαρέγκα και το γάλα. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εδώ, σε αυτό το σημείο, μπορώ να χαμηλώσω λίγο την ένταση της θερμοκρασίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Για τον λόγο του ότι, έτσι κι αλλιώς, συνεχώς θα είναι ζεστό.
Άρα το ξαναβάζω στη φωτιά. Βλέπετε, ζεσταίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς θα είναι ότι θέλει κάποια λεπτουδάκια και πάλι βλέπεις ότι... Και αναψητεί λίγο από τον κάτω, γιατί την ώρα που να γυρίσουμε να μην σπάσει αυτό το τουνισίδα που το ονομάσαμε. Καλά, στη Λετωνία το λέτε νησιά. Ναι, αν μεταφράζουμε σωστά, δηλαδή ακριβώς πώς το λένε, είναι κινούμενα νησιά με σάλτσα βανίλιας. Οκ. Και έτσι είναι βασικά. Τέλεια. Τη αρέσει να ανοίξαν η όρεξη, μου λέει, πάμε εκεί να δω τι κάνουν. Πάμε, λέει, της λέω. Ωραία. Άρα το σημαντικότερο είναι η μαρέγκα να είναι αρκετά σφιχτή. Ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, για να μην χαλάσει αυτό το σχήμα. Διότι αν το αφήσουμε να βγάζει πουμπουλήθρες, θα διαλυθεί και η μαρέγκα. Ναι, άρα πρέπει να γίνει σαν σούπα, δηλαδή. Να ακριβώς. Σε μια σχετική χαμηλή φωτιά από τη στιγμή που θα έχει ζεσταθεί και μετά προσεκτικά. Ίσως να θέλουμε δύο κουταλιά. Αν είναι αρκετό μεγάλο, ναι, μπορούμε και δύο να πιάσουμε και να γυρίσουμε το άσπρο. Να δοκιμάσουμε εδώ. Ναι. Ωραία, να το. Είναι ένα φράτο μείγμα βασικά, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Ψήνεται το αυγό στην ουσία και κρατάει αυτό το σχήμα, το ανάλαφρο μπορώ να πω. Τέλειο. Βλέπεις, αυτά τα δύο έχουν γυρίσει πολύ πιο ανέτα. Και τώρα έχω σχηματιστεί κανονικά, έτσι. Πήρα μια μορφή διαφορετική και νομίζω επειδή το βλέπετε εσείς κατασπρό, δεν μπορείτε να το διακρίνετε. Όμως αυτό το γλυκό σερβίρεται και σε βαθύ πιάτο. Ναι, ακριβώς. Γιατί να έχουμε και σάλτσα. Δεν να είναι μόνο στεχνό, δηλαδή. Τέλειο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Έτσι το κάνεις κι εσύ. Ναι, περίμενε. Γιατί εγώ δεν πέτυχα, πως το δοκίμασα μόνη μου. Ίσως όχι δεν πέτυχες, ίσως ήταν το χτύπημα της μαρέγκας. Ναι, αυτό έχει πολύ σημασία, ότι πρέπει να είναι πολλά σφιχτό για να πετύχει. Ακριβώς. Χαμηλώνω λίγο και πάλι την ένταση. Γιατί έτσι κι αλλιώς ήδη είναι ζεστό το αυγό από μόνο του. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ψήσιμο. Αφού ψήνεται μόνο με τη θερμοκρασία εκεί τώρα, έχει ψηθεί αρκετά καλά. Έτσι. Λοιπόν, όμως, δεν σου το κρύβω, μυρίζει, έτσι έχει μία μυρωδιά αυγού. Άρα πρέπει να την αποβάλουμε αυτή τη μυρωδιά. Έτσι δεν είναι. Με αυτό που θα κάνουμε τώρα σε λίγο μαζί. Άρα. Με τη βανίλια να σπάσει λίγο και τη γεύση και τη μυρωδιά του αυγού. Σωστό. Να βγάλουμε τώρα τους βράχους μας εδώ. Έτσι, προσεκτικά. Να το εδώ. Ένα. Δύο. Πόσα περίπου βάζουμε στο πιάτο, τρία. Τρία περίπου. Πόσο έχουμε και στην κατσαρόλα, πόσο μεγάλη έχουμε, πόσο πλατή, μπορούμε και να βάλουμε περισσότερα. Ωραία. Λοιπόν, το γάλα μας είναι έτοιμο, πες. Αν έχουμε κι άλλα, ψήνουμε, βάζουμε και συνεχίζουμε. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Τώρα. Εδώ είναι το έτοιμο για να μπουν τα κροκάδια. Όμως, εγώ λέω πάλι, με την πήραν τη δικιά μου Ελίτα. Εάν ρίξω το αυγό εκεί μέσα στο ζεστό, θα μου κόψει. Ναι, ίσως θέλουμε... Ίσως να ρίχνα λίγο εκεί πρώτα. Ναι, αυτό και να χρειαστούμε να κάνουμε. Ωραία. Πρώτα λίγο ζεστό γάλα μέσα εδώ. Ναι. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, μήπως θα ήταν ακόμα καλύτερα να το βάλεις εκεί, εδώ. Έτσι. Δεν το κάνω απλά σου το λέω έτσι. Τεχνικά τώρα πώς μπορεί να γίνει. Εσείς που ξέρετε έτσι. Καλύτερα. Λοιπόν, αυτό το κρατάς εσύ εδώ. Και εγώ σου ρίχνω λίγο. Έτσι, ανακατεύοντας εσείς. Ναι. Ωραία. Ανακατεύεις για να μην κόψει το αυγό τώρα. Έτσι, για να αρχίσει να ζεσταίνεται και το αυγό σιγά-σιγά. Και να μην πάθει ζάχαρη. Εκείνο το σοκ και ψηθεί. Και μετά δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Συμφωνάς? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Τέλεια. Άρα, η μυρωδιά που μου έρχεται είναι η βανίλια. Ναι. Γιατί έχουμε ρίξει μέσα βανίλια και με το ζέσταμα τώρα, με το γάλα που έχει προσθεθεί μέσα. Έχει καλύψει την προηγούμενη. Έχει αρχίσει, μπράβο, να μυρίζει βανίλια. Λοιπόν, τώρα, από τη στιγμή που έχει πάρει μια σχετική θερμοκρασία, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα μου το ρίξεις μέσα. Ναι, τώρα μπορούμε να πει στην κατσαρόλα να το ρίξουμε. Ωραία. Αυτό με ένα χρυσό μου θυμίζει αυγολέμονο.
Αυγόλεμο όλη η διαδικασία, έτσι που φτιάχνουμε τη σούπα στο σπίτι. Επειδή είναι αυγό, αγγιάρι, τι λέει πριν, μάτρα χανά. Μοιάζει. Και αυγολέμονο. Ωραία. Λοιπόν, και επειδή δεν είναι αυγολέμονο, κάνω μια ωραία σάτσα βανίλιας, όπως είπε και η μαμά. Τι κάνουμε. Θα πάρει μια βράση τώρα, μόλις αρχίσει και να ζεσταίνεται. Βασικά η κρέμα είναι έτοιμη. Ναι, εντάξει. Και γίνεται να πήξει λίγο. Θα πήξει ελαφρό λόγω του αυγού το οποίο έχει μέσα. Εάν και εφόσον το γάλα μας είναι αρκετό, μπορούμε να διαλύσουμε λίγο corn flour, να ρίξουμε μέσα λίγο νησαστέ, έτσι μέσα, καμιά σταγόνα. Και αυτό γίνεται, όμως στη Λετωνία δεν το χρησιμοποιούν. Δεν είναι, γιατί ήδη έχει αρχίσει και δένει. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν. Μέχρι ότου τελειώσει η κρεμούλα μας, η σάλτσα μας. Έχουμε λίγο χρόνο να δούμε και ένα δεύτερο φιλμάκι. Πολύ ωραία. Με τη χώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν. Εδώ είμαστε εμείς. Και με το δεύτερο φιλμάκι. Αλίτα, μου ήθελα να ρωτήσω, έτσι, από ό,τι βλέπουμε από τα φιλμάκια, η Λετωνία χαρακτηρίζεται από διάφορα σπορτ. Ο κόσμος αγαπάει το ice hockey. Τι άλλο έτσι χαρακτηρίζει τη Λετωνία? Βέβαια, έχει και το μπάσκετμπολ και το. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, βέβαια. Και πέραν το σπορτ, με τι ασχολούνται τα άτομα εκεί, τι αγαπούν να κάνουν? Ναι, και πολλά χόμπι άλλα, δηλαδή και έχουν και καλλιτέχνες πολλούς. Και από ό,τι ξέρω είσαι και εσύ καλλιτέχνης. Ναι. Ζωγραφίζει πολύ ωραίους πίνακες η Αλίτα. Και πολύ ωραία τοπία από Κύπρο που έχει δείξει. Πρέπει να μας φέρει, κάνα να δούμε, ας πούμε, δείξε. Την επόμενη φορά. Και εσύ ζωγραφίζεις, το ξέρω, και η αρίστερα. Έχω αγαπήσει τη φύση του Κύπρου και αγαπάω και ζωγραφίζω αυτό. Ποιο τοπίο έχει ζωγραφίσει έτσι από την Κύπρο και το πέτυχες, έτσι το αγάπησες πολύ? Μου αρέσουν τα βουνά ιδιαίτερα. Και εμένα τα φύση. Ναι, τη φύση πιο πολύ. Πολύ ωραία. Την επόμενη φορά. Ξέρεις κάτι, επειδή στη χώρα της δεν υπάρχουν τόσα πολλά βουνά. Λέει να το έχω στην Κύπρο. Ναι, έτσι ίσως ακριβώς. Γι' αυτό λόγο. Λοιπόν, το γλυκό μας, το εύκολο γλυκό, τα νησιά μας. Να πούμε ότι κάναμε μια μερίδα. Εντάξει, δεν κάναμε πάρα πολύ, διότι την παρέκα την υπόλοιπη θα μπορούσαμε να την ψήσουμε, να την βάλουμε σε ένα μεγαλύτερο ταψί ή τέλος πάντων μια πιατέλα και το σερβίρουμε. Ή ατομικά ακόμα. Ατομικά μικρά. Να βάζουμε, μικρά. Ας πούμε έτσι, ατομικά πολλακιά. Ναι, ακριβώς έτσι, μέγεθος. Και βάζουμε ένα κομμάτι μαρέγκα μέσα και τη σάλτσα. Ναι, και τη σάλτσα. Μάλιστα. Εμείς θα κάνουμε μεγαλύτερο, γιατί δεν μας αρκεί ένα μικρό πολλακί. Λοιπόν, και ρίχνουμε μέσα εδώ σε σημείο που. Να κολυμπάνε τέλος πάντων μέσα τα βραχάκια. Σωστό? Τα νησιά, ναι. Τα νησιά μας. Μπορούμε και να κάνουμε, δηλαδή, ή ρίχνουμε που πάνω, ναι, ναι. Ή πρώτα δηλαδή βάζουμε στη σάλτσα στο μπολ μας. Μπράβο. Και μετά βάζουμε τα νησιά, δηλαδή, που πάνω. Μάλιστα. Έτσι και αυτό και γίνεται. Όπως καθένας θέλει. Μου έχεις πει τώρα ότι αυτό είναι το γλυκό. Έτσι το σερβίρετε. Ναι, όμως πρέπει να κρυάνει. Γιατί βραστό. Ακρίο τρώγεται κιόλας. Δεν είναι πολύ ωραίο, ναι. Άρα να θεωρήσω ότι και η σαλτσούλα μέσα που βάλα μέσα θα πήξει λίγο. Και έτσι θα το τρως και θα είναι τόσο ανάλαφρο. Ίσως, ναι, ακόμα να πήξει, ναι. Που να κρυάνει. Σίγουρα, σίγουρα ναι. Θα πήξει. Μάλιστα.
Ωραία. Άρα φτιάξαμε και τα νησιά. Σου είπα ότι κάθε μέρα για να δίνα περισσότερη μυρωδιά ή γεύση ακόμα, θα έβασα ίσως κάποια άλλα επιπρόσθετα υλικά, κάθε φορά και διαφορετικά, για να το κάνω ακόμα και φλούδες από αμύγδαλο, ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι, ίσως και σοκολάτα ακόμα με στη σάλτσα της βανίλιας μπορούμε να ρίχνουμε. Ναι, ναι. Όποιος μια. Μάλιστα. Οκ. Okay. Είμαστε έτοιμοι να γευτούμε ή έχουμε κάτι να προσθέσουμε από ό,τι βλέπω. Αυτά που έχουμε φτιάξει σήμερα για τη Λετωνία νομίζω ήταν κάτω πιστικά, τουλάχιστον δύο διαφορετικές συνταγές. Εύκολα μένε, αλλά είμαι σίγουρος έτσι πολλοί συνταγές οι οποίες τις χρησιμοποιείται αρκετά στη Λετωνία. Ναι, έτσι δεν είναι. Είναι συχνές συνταγές που χρησιμοποιούν. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ακόμα μια φορά τα υλικά, Αντριανή μου, και θα επιστρέψουμε. Τέλεια, πάμε. Εντάξει, πάμε να τα για δούμε. Δείτε ακόμα μια φορά τα υλικά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ παίρνω τα μαχαιροπύρουνα. Θα πάει στα μαχαιροπύρουνα και εγώ θα πάρω τα πιάτα. Για να δούμε. Τα κορίτσια έχουν πάρει τη θέση τους. Περιμένουν. Και η σημασία είναι, θα θέλουμε και κουτάλια σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Για να δούμε. Εσύ έχεις ξαναφάει κάτι τέτοιο. Δοκίμασε, ναι. Έχει φάει, ναι. Μπράβο. Δεν είναι φαμπουτιτό. Έφαεσαι, αγαπητοί μου, ξέρασε. Δεν έφαεσαι. Έφαω, αλλά θέλω να ξαναφάω. Α, είδες, έτσι να δοκιμάσεις. Άνοιξε η όρεξη. Ωραία. Για να δούμε, έτσι για δοκιμή, τίποτα άλλο. Και τούτο. Λοιπόν, το μικρό το κοριτσάκι θα φάει με αυτό. Έτσι, για δοκιμάσαι να δούμε. Θα πάω στις τηγανίτες. Λοιπόν, Αερίτα, θέλω, βασικά θα το λέγα, πρέπει να δοκιμάσεις για να μας πεις αν είναι πράγματι αυτό, διότι αν δεν είναι αυτό, να πεις μη φάτε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι λέει το κοριτσάκι? Είναι ωραίο. Ναι. Α, για να αρέσει, σημαίνει, εντάξει. Και εγώ έχω μία μικρή απορία, ας πούμε, σε αυτό το συνδυασμό που τρώει τώρα η... Μου άρεσε πάρα πολύ το γλυκό μαζί με τη γαλίτα. Έχει ένα διαφορετικό γεύση, το αλμυρό με το γλυκό. Είναι κάτι πάλι διαφορετικό. Διαφέρον, μου αρέσουν πάρα πολλά. Μάλιστα. Πραγματικά. Να φέρεις αγαπώ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Έλα, τούτο πρώτα. Μπορεί να φαίνεται για κάποιους λίγο ακραίο το ότι τρως μια πατάτα. Πατάτα, βασικά. Μια πατάτα την κάνει, όπως είναι, ας πούμε. Όμως ο συνδυασμός αυτός είναι υπέροχος. Ο, ταιριάζει πάρα πολύ, ναι. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Έχουμε χρησιμοποιήσει... Είσαι μάγειρας, λέει η Αριστή. Επειδή είναι μάγειρας. Είναι σεφ, αγάπη μου, όχι μόνο μάγειρας. Τα ξέρει όλα τα φαγητά. Οκ. Okay. Λοιπόν, και έτσι ένα τελευταίο, εδώ. Να φάω λίγο από το δικό σου. Δεν θα δοκιμάσει αυτό, Αντριανή? Ναι, ναι, θα δοκιμάσω. Να πεις εσύ πρώτα και να δοκιμάσω. Αυτό που σου είπα. Για μένα. Απλά νιώθω λίγο περισσότερο το αυγό την ώρα που τρώω την μαρέκα, βασικά, η οποία είναι ανάλαφρη, καταπληκτική. Εάν ρίχναμε έτσι κάτι επιπρόσθετο μέσα, ίσως θα ακόμα... Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο γλυκό και είμαι σίγουρος ότι θα κρυώσει και θα πήξει έτσι λίγο περισσότερο η σαρτσούλα, γιατί έτσι είναι στην ουσία, τότε θα είναι ένα πολύ δροσερό και ωραίο γλυκό. Αλήτα μου, εσύ θα δοκιμάσεις? Εντάξει. Ναι. Να δοκιμάσουμε. Για σήμερα είναι. Άρα σήμερα πήγαμε στη Λετωνία και ήρθαμε. Έτσι, ωραίο ταξίδι κάναμε. Ένα ωραίο ταξιδάκι. Το οποίο... Τι λες? Ωραίο είναι. Την βανίλια τον κάνει πιο ωραίο. Πιο ωραίο, ναι, ναι. Ναι, βάζει το αυγό. Τέλεια. Περάσαμε όμορφα και σήμερα. Βέβαια. Καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάντως στην Αλίτα. Ήταν και την Αριστή. Γιατί κάνε στην αρχή λέω ότι θα φτιάξουμε pancakes τώρα και ένα γλυκό εύκολο. Και όμως ήταν ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε, Αρίστη. Παρακαλώ. Άρα εμείς να ανιώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο απόγευμα.
Να πούμε ότι η εκπομπή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς τα ξαναλέμε το άλλο απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.